Ο μαθητικός πληθυσμός στα Χανιά δεν μειώνεται, αυξάνεται. Το Φλεβάρι, η εκτίμηση του ίδιου του Υπουργείου Παιδείας για τη σχολική χρονιά 2024-2025 ήταν ότι όλοι οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Χανιά θα είναι 10.904, οι οποίοι θα κατανεμηθούν σε 500 τμήματα. Ήδη, χωρίς να έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές που θα διαρκέσουν από τις 1 Σεπτέμβρη μέχρι τις 7, έχουμε υπερβεί αυτό το νούμερο σε περισσότερα τμήματα. Βέβαια, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος. Όσο περήφανοι μπορεί να είμαστε εμείς, το ότι μπορεί ένα κομμάτι της σχολικής διαρροής να το έχουμε σταματήσει, το ότι σε μια συνθήκη όπου έχουμε τις τράπεζες θεμάτων, τις ελάχιστες βάσεις αγωγής, οι οποίοι διώχνουν τα παιδιά από το σχολείο, είναι ένα σχολείο το οποίο περισσότερο εξοντώνει και πολύ λιγότερο κοινωνικοποιεί και μορφώνει. Άρα, εμείς είμαστε περήφανοι που τα παιδιά τα κρατάμε στο σχολείο. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες δεν έχουμε την ανάλογη υποδομή, δεν έχουμε την ανάλογη αντίστοιχη σχολική στέγη. Τουναντίον, οι κυβερνητικές πολιτικές, είτε κεντρικά, όπως προείπαν και οι προηγούμενοι, αλλά και τοπικά, η φορά του βέλους είναι αντίθετη. Να πούμε λίγο με κάποια στοιχεία συγκεκριμένα. Διαχρονικά οι κυβερνήσεις λένε έχουμε χαμηλό μέσο όρο μαθητών στην τάξη. Έχουμε περίπου 17 μαθητές κατά μέσο όρο στην τάξη. Αυτό είναι μια ωραία αλχημία. Γιατί είναι μια ωραία αλχημία? Γιατί στην Ελλάδα έχουμε πολλές ακριτικές περιοχές, οι οποίες υπάρχουν σχολεία. Άρα αθροίζουν το τμήμα στο κέντρο των Χανίων που έχει 27 μαθητές, με το τμήμα της Γάβδου που έχει 2 μαθητές, 27 και 2, 29 δια 2, 14,5. Και βγαίνει ένας τέτοιος μέσος όρος. Αυτό γίνεται πανελλαδικά. Είναι ένας εύσημος τρόπος για να χρυσώσει το χάπι. Άρα λένε ότι έχουμε 17 μαθητές κατά μέσο όρο στην τάξη. Δεν ισχύει αυτό, φυσικά. Στα Χανιά, η ίδια διαίρεση με την πρόβλεψη μας βγάζει ένα πηλίκο 21,8, σχεδόν 22. Και ήδη είμαστε πάνω από το 22. Άρα καταλαβαίνετε, βάζοντας υπόψη, επειδή τα Χανιά και αυτά έχουν δυσπρόσιτα, στα τμήματα του ηλικίου των σφακίων έχουμε 8 και 9 παιδιά στην τάξη. Και καλώς έχουμε 8. Καλώς γίνονται τάξεις με 8 και 9 παιδιά στα δυσπρόσιτα, προφανώς. Η παιδαγωγική επιστήμη μάλιστα λέει ότι στις πόλεις κανονικά θα έπρεπε να είναι 12 με 17 άτομα στην τάξη. Καλύτερες τάξεις είναι αυτού του μεγέθους. Φυσικά αυτό έχει καταστρατηγηθεί τελείως. Λέω λοιπόν αυτό για να πω ότι ήδη οι τάξεις μας είναι πάρα πολύ γεμάτες. Είναι τόσο γεμάτες ώστε τα περισσότερα τμήματα που θα λειτουργήσουν θα είναι πάνω από 25 μαθητές, με ανώτατο νομικό όριο το 27, αλλά ξέρετε και αυτό είναι λίγο επίπλαστο, γιατί υπάρχουν τάξεις οι οποίες είναι 18, 19, 20 τετραγωνικά μέτρα. Εκεί προφανώς δεν μπορεί να χωρέσουν παιδιά πάνω από 20 παιδιά. Παρόλα αυτά και τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και αυτά που λέει η πυροσβεστική σε πολλές περιπτώσεις παραβιάζονται. Κάνουμε για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση, κάνουμε μάθημα σε μαθήματα σε αίθουσες κάτω από κλιμακοστάσια. Κάνουμε μαθήματα, έχουμε μετατρέψει κατά 70% τα εργαστήρια φυσικών επιστημών και πληροφορικής σε κανονικές σχολικές αίθουσες, που απαγορεύεται. Κάνουμε μαθήματα σε τάξεις τα οποία, αν τα δει η πυροσβεστική υπηρεσία και οι αρμόδιες υπηρεσίες, θα τα κλείσουν την επόμενη μέρα. Εκεί είμαστε. Και το παιχνίδι συνεχίζεται. Κάναμε μια παράσταση διαμαρτυρίας στις 22 Εβδόμου για τις παράλογες μετακινήσεις, κατά τη γνώμη μας, παράλογες εντός εισαγωγικών, να το πω έτσι, γιατί όλα έχουν μια λογική την οποία την είχαμε περιγράψει και στα κείμενά μας, το πώς μετακινούνται μαθητές, το ποιους σκοπούς υπηρετούν και ούτω καθεξής. Κάναμε μια πρώτη παράσταση διαμαρτυρίας λοιπόν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Προφανώς παρακολουθούμε την κατάσταση και βλέπουμε τι γίνεται. Βγάλαμε και ένα δελτίο τύπου χθες, το οποίο αναφέρει συγκεκριμένες περιπτώσεις. Παράδειγμα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί στο 7ο γυμνάσιο που έχει 5 τμήματα των 21 μαθητών και ένα των 15, το 6ο τμήμα καταργείται. Ποιος έδωσε με αυτή την εντολή και για ποιο λόγο? Από τη στιγμή μάλιστα που 1 με 7 του μηνός θα είναι ανοιχτό το σύστημα για να γίνουν μεταγραφές. Καλούμε όλους τους γονείς να κάνουν αίτηση μεταγραφής για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο που θέλουν, στο σχολείο γειτονιάς. Και προφανώς είμαστε εδώ για να συμπαρασταθούμε όλοι μαζί για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεύτερο θέμα. Έχουμε διάφορες πιέσεις για να κοπούν τμήματα. Γυμνάσιο Βάμου. Παρά την εισήγηση της διεύθυνσης, κόβεται τμήμα.
Στο Γέλα Κροτηρίου, ένα τμήμα στην Α Λυκείου Μείων, ένα τμήμα στη Β Λυκείου Μείων, παρά την εισήγηση του Διευθυντή. Τέταρτο Γέλ Χανίων, επίσης. Και φυσικά δεν συζητάμε για κανένα τμήμα, δεν θα είναι κάτω από 25-26 μαθητές. Τουλάχιστον αυτή είναι η κατεύθυνση. Επίσης, θα δείτε στις κυβερνητικές εξαγγελίες, είναι συνηθισμένο να βλέπετε διάφορα νομοσχέδια και νόμους για την επαγγελματική εκπαίδευση που να λέει αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Εμείς αυτά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είμαστε καθαροί στο τι εννοούμε σχέση με αυτά. Τάζουν χρήματα για αναβαθμίσεις, για να φτιάξουν αίθουσες και το καθεξής. Δεν έχει δει άνθρωπος φράγκο από όλα αυτά. Οι υποδομές στα ΕΠΑΛ και στο ΠΕΠΑΛ είναι άθλιες. Κόβουν ολιγομελή τμήματα. Λένε ότι πρέπει να αναβαθμίσουν επαγγελματική εκπαίδευση γιατί επί της ουσίας συνδέεται με την εργασία εντονότερα. Και εμείς βάζουμε το ερώτημα. Κοινωνικές ανάγκες για την υγεία έχουμε τεράστιες. Αυτό το γνωρίζει κάθε άνθρωπος ο οποίος χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο σε κάποια πρωτοβάθμια δομή. Το τμήμα νοσηλευτικής στο ΕΠΑΛ Ευθερίου Βενιζέλου θα γίνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να σωθεί, για να μπορέσουν να γραφτούν οι μαθητές στο συγκεκριμένο τμήμα, που θα βγάλει νοσηλευτές από εκεί μέσα. Αντίστοιχα, σε άλλες ειδικότητες θα γίνουν, η υπηρεσία θα δώσει τη δυνατότητα 1 με 7 του μηνός να γραφτούν οι μαθητές και θα εγκριθεί το τμήμα έστω και ολιγομελές για να μπορέσουν τα παιδιά να μάθουν την ειδικότητα που θέλουν και να βρουν δουλειά. Αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Τέλος, προφανώς η συνεργασία που έχουμε ξεκινήσει τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον και με την Ένωση Γονέων και με το ΣΕΠΕΘ θα συνεχιστεί στο συγκεκριμένο ζήτημα, είναι δεδομένο αυτό. Τέλος, να πω κάτι, γιατί πολλές φορές αναφέρεται ότι ποιανού είναι η ευθύνη και τι μπορεί να γίνει. Ωραία. Η ευθύνη είναι ένα κυβερνητική και δεύτερον δημοτική. Το κομμάτι της σχολικής στέγης, γιατί έχουμε τα σχολεία που έχουμε, πόσα σχολεία έχουμε και το τι γίνεται σχέση με αυτό το ζήτημα, είναι κυβερνητική, το ξαναλέω, άρα όποια κυβέρνηση κυβερνά έχει την ευθύνη, και αντίστοιχα και οι δημοτικοί, δεδομένου από το 2013, έχουν παραχωρηθεί πάρα πολλές αρμοδιότητες στους δήμους. Να βάλω ένα παράδειγμα για να δούμε το πρόβλημα λίγο περισσότερο και τι γίνεται δίπλα μας. Ρέθυμνο, νομός Ρεθύμνου. Μισοί μαθητές, περίπου, μισά σχολεία, περίπου 25, σε σχέση πάντα μιλώντας με στοιχεία της δευτεροβάθμιας, περίπου μισή εκπαιδευτική. Πόσα σχολεία έχουν ανοίξει στο Ρέθυμνο την τελευταία δεκαετία, σας απαντώ, 5. Πόσα σχολεία έχουν δοθεί στο νομό Χανίων την τελευταία δεκαετία, απάντηση, κανένα. Έχουμε μείωση ενός, το εκκλησιαστικό που έκλεισε, και έχουμε και 2, τα οποία μετατράπηκαν από κανονικά σχολεία, Γέλκισά μου, σε Επάλκισά μου, σε σχολεία προκάτ. Ήμασταν 25 με 26 αίθουσες προκάτ, τώρα έχουμε ξεπεράσει τις 50. Άρα, μην λέμε ότι περιμένουμε κάτι να πέσει, ας πούμε, από τον ουρανό. Υπάρχουν και δίπλα μας παραδείγματα, ας πούμε, το τι μπορεί να γίνει. Άρα, χτίσιμο σχολείων, προφανώς, αξιοπρεπείς σχολικές δομές για όλους, καθηγητές, συνάδελφοι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες μόνιμα διορισμένοι από την πρώτη του μηνός, και στην τελική, επειδή ένα σχολείο μπορεί να θέλει 8 χρόνια για να φτιαχτεί και αυτή τη στιγμή στο σχέδιο του Δήμου υπάρχουν 2 σχολεία μετά από 8 χρόνια. Ναι. 2 εννοώ για εμάς. Ναι. Μαζί είναι 8. Ανταγκαστικά θα πρέπει να συζητήσουμε για δημοτικά ή δημόσια κτίρια τα οποία θα μετατραπούν σε σχολεία με αξιοπρεπείς όρους και ασφαλείς για όλα τα παιδιά. Για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε φυσιολογικά. Τέλος, να πω το εξής. Έχουμε ζητήσει από το Δήμο να μας στείλει μια έκθεση για τη στατικότητα των κτηρίων. Μας το έχει υποσχεθεί από πέρσι το Σεπτέμβριο. Δεν έχουμε λάβει κάτι ακόμη. Και το λέω αυτό, το έχω πει και δημόσια και άλλες φορές. Τα κτίρια που έχουμε δεν φτάνει ότι είναι λίγα. Είναι και σε άδεια κατάσταση. Το συγκρότημα στο Πολυκλαδικό στεγάζει ΓΕΛ, ΠΕΠΑΛ, ΕΕΚ και το δημόσιο ΕΕΚ. Σωστά. Είναι 40 χρονών κτίριο και ορισμένα του σημεία δεν έχουν σουβαντιστεί και βαφτεί ποτέ. Το τι διάβρωση έχει γίνει σε 40 χρόνια εκεί πέρα, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Κάποιος όμως πρέπει να μας πει, αν κινδυνεύουν τα παιδιά.